Πάμε. Ενημερωθήκατε και εσείς για το περιστατικό, όπως και εγώ. Βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και ευτυχώς. Ένα κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται εδώ, με τους γονείς του, προσπάθησε ο εν λόγω κυρίως εντός εισαγωγικών να το πάρει, δεν ξέρω ποιο, με ποιο σκοπό και τα λοιπά. Τραβούσε το παιδί από το χέρι, το πήρε, είχαν πάρει η μητέρα του λίγο πιο πέρα, είχε κάποιοι συγχωριανοί μας, πήραν το παιδάκι, είναι τρομαγμένο, οι γονείς είναι ανάστατοι. Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει μέσα σε αυτό το μήνα. Το ένα συνέβη στο Καλόνερο, το άλλο τώρα στα Φιλιαδρά. Η κατάσταση ήταν εξέλεκτη. Πρέπει να πάρουμε μέτρα και εμείς σαν Δημοτική Αρχή, και θα το δούμε άμεσα, αλλά και το κράτος πρέπει να συμπαρασταθεί και να δείξει στο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Ειδικά στα Φιλιαδρά έχουμε 5.000 αλλοδαπούς από διάφορες χώρες. Συμφωνώ ότι είμαστε αγροτική περιοχή, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, αλλά διαφωνώ ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τα εργατικά χέρια θα πρέπει να μπει κάποια σειρά και να δηλώνονται ποιους έχουν, πόσους έχουν, να καταγράφονται και να μπει μια σειρά. Δεν θα φύγουμε από τον τόπο μας εμείς για να μείνουν αυτοί εδώ, ούτε να κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Και κάτι άλλο, κάποιοι συμπατριώτες με πολύ ευαισθησία νοικιάζουν σπίτια σε 45, 20, 30, 50 άτομα σε δύο δωμάτια. Αν αυτό τους θυμά και νομίζω ότι είναι καλό για τον τόπο και γενικότερα, ότι θα μπορεί να, με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει ανάπτυξη, να έχουμε τουριστική, εν πάση περιπτώσει, κίνηση, να έχουμε, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, ξέρω, κόσμο όπως ενδιαφερόμαστε για επενδύσεις και τα λοιπά, μεμονωμένα βέβαια, μεμονωμένα επαναλαμβάνω, θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα, και υπόσχομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα το φέρω στο Συμβούλιο, θα κάνω ιδιωτική security στο Δήμο όπως το είχα υποσχεθεί, θα βρω τρόπο, θα μιλήσω και με τον Υπουργό και με την πολιτική προστασία να δω πού θα απευθυνθώ. Και παράλληλα θα ελεγχτούν όλοι όσοι έχουν παραχωρήσει σπίτια, με ποιο τρόπο, και παίρνουν αμοιβές και έχουν μέσα 20, 30, 40 άτομα. Δεν έχω τίποτα με αυτούς. Θα πρέπει να εγκληματιστούν όμως μαζί μας, να πληθούν, να βγουν έξω στην πλατεία και να κάτσουμε να πιούμε και παρέα καφέ. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει ο άλλος 20 εργάτες και το απόγευμα να τους αφήνει στην παραλία και να πέφτουν με τα ρούχα μέσα. Και δίπλα να είσαστε εσείς, η γυναίκα μου, η γυναίκα σας, η αδελφή σας, το παιδί σας, και να βλέπουν αυτό το θέμα ή να πετάνε όλα τα ρούχα. Λοιπόν, δεν θα μας διώξουν από τον τόπο μας. Εμείς θα τους ξαναδιώξουμε αν χρειαστεί. Δεν έχω, επαναλαμβάνω, μαζί τους τίποτα, και εμείς φύγαμε μετανάστες οι Έλληνες, αλλά πήγαμε, δουλέψαμε, συμπεριφερθήκαμε ανθρώπινα, κύριοι, και πολλοί έχουν διαπρέψει και έχουν κάνει, να πούμε, διάφορα πράγματα και περιουσίες και τα λοιπά στο εξωτερικό. Θα πρέπει και αυτοί λοιπόν να ανταποκριθούν εδώ που ήρθανε και τους προσφέρουμε την εργασία. Αλλά δεν φταίνε, λέω, επαναλαμβάνω, μόνο αυτοί. Φταίνε και κάποιοι δικοί μας, οι οποίοι δεν παίρνουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν. Και αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Okay.